μια πολύ σημαντική, με μια σπουδαία και συνάμα ιστορική αρχαιολογική ανακάλυψη στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, καθώς πρόκειται για έναν αρχαίο αγωγό μεταφοράς νερού στο δρόμο από το Καλό Χωριό και το Κράσι προς την Χερσόνησο. Είναι κάποιες σημαντικές ανακαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο μέτωπο του εργοταξίου για τη διάνοιξη του δρόμου που συνδέει το νέο αεροδρόμιο Καστελίου με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Μάλιστα, σχετική αναφορά έκανε και στα social media, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπαιδευτικός, διδάκτορας ιστορίας και συγγραφέας βέβαια, ο κύριος Μανώλης Μακράκης. Μπορούμε να πάμε να τον συναντήσουμε, να μας πει περισσότερα. Βλέπουμε και φωτογραφίες. Την καλησπέρα μας, κύριε Μακράκη. Πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό μήνα. Καλό μήνα, να είστε καλά. Σε εσάς και τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Βλέπουμε φωτογραφίες και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής. Για ποιους λόγους έχουμε να κάνουμε με μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη? Κοιτάξτε, πρόκειται για τον αγωγό του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου της Χερσονήσου. Ήταν μήκους 14 χιλιόμετρων και μετέφερε το νερό από δύο πηγές, από το Καλό Χωριό και από τα Λεοντάρια, τη θέση Λεοντάρια, από το Κράσι. Δύο παρακλάδια αγωγών ενώνονταν σε ένα και μετέφεραν το νερό στο λιμάνι της Χερσονήσου. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Βέβαια δεν είμαι αρχαιολόγος, είμαι εκπαιδευτικός διδάκτορας ιστορίας, αλλά περνώ τακτικά από την περιοχή, οπότε μόλις είδα την σκαφή υποψιάστηκα και κατέβηκα κάτω. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη που έβλεπα αυτό τον αρχαίο αγωγό που περιλαμβάνω και στο βιβλίο μου «Ιστορία της Κρήτης». Είχε γίνει αναφορά από σας. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο. Το γνωρίζατε? Το γνώριζα πολύ, γι' αυτό ήμουν υποψιασμένος και κατέβηκα και το φωτογράφησα. Έχω λεπτομερή αναφορά στο βιβλίο μου «Ιστορία της Κρήτης» για το υδραγωγείο και της Λίκτου και της Χερσονήσου και τα ρωμαϊκά υδραγωγεία της Κρήτης. Και βέβαια ήταν μεγάλη χαρά μου και ήθελα να τη μοιραστώ με τους φίλους μου στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Και βέβαια ξεκινάει και μία συζήτηση αναφορικά με την ανάδειξη πλέον των αρχαιολογικών ευρημάτων. Σίγουρα ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το θέμα πώς θα διαχειριστούμε την συγκεκριμένη ανακάλυψη έχει σημασία, έχει ενδιαφέρον. Φυσικά. Είναι ένας αγωγός που, όπως βλέπετε στη φωτογραφία αυτή τη στιγμή, αποτελείται από ένα πύλινο αγωγό δεξιά, ναι, διαμέτρου περίπου 25 εκατοστών, και αριστερά είναι ο ανοιχτός αγωγός. Είχε δύο αγωγούς, ανοιχτό αγωγός, πιθανόν να παίρνε τα νερά από τον Αποσελέμι το ποτάμι, και ο άλλος ήταν κλειστός αγωγός γιατί είχε ανομοιομορφία στο έδαφος και υψομετρικές διαφορές, οπότε ήταν κλειστός και θέλανε να μεταφέρουν με ασφάλεια το νερό. Πήγαινε σε μια μεγάλη δεξαμενή στη θέση Παλάτια της Χερσονήσου, μήκους 58 μέτρων, πλάτος 22, ναι, και βάθους 5 μέτρων, και έστενε το νερό στη Χερσόνησο, στην αρχαία πόλη, όπου σχημάτιζαν καταράκτες και αναβρυτήρια, συντριβάνια, και ομόρφαινε την πόλη. Την ξελιψούσε και την ομόρφαινε, την αρχαία Χερσόνησο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι προβλέπετε αναφορικά τώρα με την είσοδο και τις ενέργειες της εφορίας αρχαιοτήτων? Κοιτάξτε, προφανώς οι επιστήμονες θα κάνουν τις προτάσεις τους. Εμάς, η αγωνία μας, η δική μου πιστεύω και του κάθε πολίτη κρητικού που αγαπάει τον τόπο του, είναι να σωθεί ο αγωγός, να γίνει επισκέψιμος. Πιστεύω ότι ο δρόμος διέρχεται κοντά από εκεί, ίσως να μην τον επηρεάζει και καθόλου, αλλά ευκαιρία θα είναι να διασωθεί το μνημείο. Και το ένα, η ρωμαϊκή υδατογέφυρα που δείξατε προηγουμένως, και ο αγωγός αυτός. Μπορούν να σωθούν άνετα με μια μικρή μετατόπιση του δρόμου. Περισσότερα όμως μπορούν να μας πούνε οι επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστούμε θερμά και για το υλικό και για την ευαισθησία σας. Καθώς αν δεν ήσασταν, δεν θα είχαμε και αυτό το υλικό τώρα και αυτά τα πλάνα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και το Κρήτη TV, γιατί είναι συμπαραστάτης μου σε κάθε μου επώνυμα ιστορικό και κάθε μου δράση. Στο παρελθόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.